μαγιό. Είναι τέλειο. Εξαιρετικό. Αυτό είναι το μαγιό που το φαντάζεσαι στην Ελένη μου. Γιατί, Ειρήνη μου? Γιατί είναι, εγώ την έχω στο μυαλό μου έτσι λίγο με τα ροζάκια της, με αυτό που φοράει πάντα τα χρωματάκια, ναι. Και αυτό είναι το πουά, το ροζ που είναι Ελένη. Το γλυκό. Εγώ την έχω για πιο σεξι. Μπορεί να βγάζει αυτό το ροζ. Ναι, όχι, δεν είναι βγάζει τόσο γλυκούλα, είναι πιο σεξι. Όχι, αυτό είναι το γλυκό το σεξι. Είναι το... Α, είναι το γλυκό το σεξι. Για να δούμε ένα άλλο μαγιό. Ορίστε αυτό. Τη αρέσει είναι πάρα πολύ το, το πουά. Και πριν είχε ροζ πουά, τώρα είναι μπλε πουά. Εμένα αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και αυτό, και το αυτό είναι ρετρό, κορίτσια, εσύ που ξέρετε. Είναι ναι, λίγο πιο 30-40, λίγο είναι πιο vintage. Αυτό είναι πιο pin-up, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πάμε ένα άλλο μαγιό να δούμε. Μ' αρέσει που παίζει όμως. Μ' αρέσει που κρέμεται στο πλάι το κορδονάκι, την κολακεύει πάρα πολύ. Βλέπετε που το ροζ είναι αυτό που σας λέω, που είναι το της αρέσει πολύ και το εμένα αυτό, αυτό δεν με τρελαίνει. Ναι, γιατί αυτό, άμα πάμε στην προηγούμενη φωτογραφία, θέλω να σας πω ότι το πάνω είναι αρκετά μικρό. Είναι ένα ροζ το οποίο είναι, δεν είναι ροζ ακριβώς, είναι με πολλά 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 μικρά λευκά πράγματα και τα οποία εμένα με αποσυντονίζουν. Και το μαύρο από κάτω δεν πάει, μα δεν πάει τόσο πολύ με τα κορδονάκια. Για να εξισορροπήσει αυτή την πολυκρομία. Νομίζω ότι μπορεί να σας ενοχλεί και το strapless στην Ελένη. Είναι λίγο το strapless ίσως να μην το τριγωνάκι, επειδή έχει πιο... Εμένα καθόλου. Το προηγούμενο που ήταν strapless, το μπλε πουά, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εμένα δεν μου άρεσε το προηγούμενο. Α, δεν σ' άρεσε το προηγούμενο. Συγγνώμη, κυρία Ελένη μου, εννοώ. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το χρώμα της. Είναι και... Το ρόζι είναι το χρώμα. Θα την ήθελα λίγο πιο μαυρισμένη για αυτό το μαγιό. Όχι, δεν είναι μαυρισμένη τώρα, δώσα τη φωτογραφία. Όχι, δεν είναι πολύ μαυρισμένη. Γκάγκαν είναι, παιδί μου. Αφού φαίνεται και με το κίτρινο. Δεν είναι μαυρισμένη πολύ. Παιδιά, τι λέτε, είναι πολύ μαυρισμένη. Μα όταν φοράς ένα κίτρινο μαγιό, ούτως ή άλλως κάνει πολύ αντίθεση. Και όταν έχει έστω και λίγο χρώμα, φαίνεται πολύ έντονο. Το κίτρινο το μαγιό πηγαίνει πιο πολύ στις μαυρισμένες και στις μελαχρανές γυναίκες για να κάνει την αντίθεση. Στις ξανθές ή όχι, μη φωσφορίζεις κιόλας μετά, άμα είσαι πλήρω. Άλλο μαγιό. Αυτό το σχολιάσαμε και πριν, δεν μας άρεσε και τόσο πολύ. Αυτό. Αυτό. Είναι το ίδιο κίτρινο. Είναι με το τριγωνάκι που ήθελες να φορέσει. Με εμένα μου αρέσει όμως να σου πω κάτι, γιατί είναι και πολύ κοντά ο συνδυασμός το πράσινο με το κίτρινο. Δεν είναι όπως πριν φορούσε το ροζ με το λευκό και το μαύρο που δεν πήγαινε. Ναι. Αυτό είναι πράσινο με κίτρινο που δένει συνδυαστικά το χρώμα. Έχει και το τριγωνάκι που αναδεικνύει το μπούστο και πιστεύω ότι και αυτό και το πρώτο σωστό, είναι το καλύτερο. Έχει και το σωστό τριγωνάκι, το ένα ή το μισό νούμερο μικρότερο που την κολακεύει και δείχνει πολύ. Sexy. Λοιπόν, Ειρηνή, ναι. Πήγαινε στο κέντρο του σκηνικού μας και εσύ θα δώσεις το βραβείο της Ελένης και θα μου πεις πρώτα τι βραβείο δίνεις, θα το δικαιολογήσεις και μετά θα πες το βραβείο, εντάξει? Ωραία. Για το πρώτο και το τελευταίο. Όχι, συνολικά θα δώσεις και το πρώτο και το τελευταίο. Συνολικά θα δώσω χρυσό βατραχοπέδιλο, φυσικά, γιατί έτσι. Τελικά μου αρέσανε τα περισσότερα μαγιό και επειδή θα τη συναντήσουμε κάπου εδώ σε λίγο καιρό στους διαδρόμους, θα ήθελα να μπορώ να την αντικρίσω. Πάμε να δώσουμε λοιπόν. Χρυσό βατραχοπέδιλο. Σε συναντήσα στη πλάζ και φορούσες τουρκουάζ.